Καλησπέρα σας από το Γρεβενά Press. Βρισκόμαστε στο Άλσος Θεοδωρίδη, στα Γρεβενά, στο γνωστό σε όλους τους Γρεβενιώτες Καστράκη, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τους δύο κυρίους, τους δύο Δημήτριδες θα πω εγώ, γιατί τους ξέρουμε τον ελληνικό εδώ στα Γρεβενά, τον κύριο Δημήτρη Τραπέζα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Γρεβενών, και τον κύριο Δημήτρη Ζαμψαλή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Θα σας ενημερώσουμε λίγο για το διήμερο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στα Γρεβενά το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 23 και 24 Οκτωβρίου. Είναι ένα διήμερο το οποίο ονομάζεται Καστράκι Trail. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο, το οποίο μαζεύει κόσμο στα Γρεβενά και έχει να κάνει με τους δρομείς υγείας. Θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου να μας πει δύο κουβέντες για το πότε ξεκίνησαν. Μάλλον να μας πείτε δύο κουβέντες για τους αγώνες που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο, και μετά να το πάρουμε λίγο πιο παλιά και να μας πείτε πώς ξεκινήσατε, πώς μαζεύετε τόσο κόσμο. Γιατί πέρσι ήταν πολύ σημαντική διοργάνωση και φέτος έχουμε ακούσει ότι ήταν ακόμη καλύτερα. Γενικώς να μας πείτε δύο λόγια για τους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε καταρχήν που στηρίζετε τις προσπάθειές μας. Είστε και χορηγοί μας, να το πούμε. Έτσι. Και χορηγοί επικοινωνίας, αλλά και χορηγοί στους αγώνες. Στους αγώνες, ναι, ακριβώς. Οι αγώνες ξεκινάει το διήμερο, όπως είπαμε, το Σάββατο. Mm-hmm. Το Σάββατο θα έχουμε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου μία ομιλία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και από το Γεωπάρκο. Ωραία. Το Σάββατο, κύριε Τραπέζα, ξεκινάτε το απόγευμα τις εκδηλώσεις, γύρω στις 6 είχατε πει προηγουμένως. 6 και 4 έχουμε ώρα προσέλευσης. Ώρα προσέλευσης. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην αίθουσα. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία, για να ξέρει ο κόσμος να μπορέσει να παρευρεθεί εκεί. Οπότε ξεκινάμε αύριο στις 6 και 4. 6 και 4. Ωραία. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν εκδηλώσεις όλη την Κυριακή. Φέτος προσθέσαμε και το Σάββατο. Προσπαθούμε να δώσουμε σε αυτό τον αγώνα περισσότερο έμφαση, να το καθιερώσουμε, να βάλουμε περισσότερους φορείς, να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Και να φέρουμε και κόσμο, κύριε Τραπέζα. Να φέρουμε κόσμο. Έτσι δεν είναι, γιατί αν ξεκινήσει από το Σάββατο, θα έρθει και κόσμο λίγο το Σάββατο με τους συνοδούς. Σιγά-σιγά να προσθέσουμε πράγματα. Έτσι. Και να καθιερωθεί, να γίνει θεσμός στην πόλη μας. Mm-hmm. Να γίνει ένα μεγάλο γεγονός. Έτσι το φανταζόμαστε, το ρωματιζόμαστε, που θα παραμείνει για χρόνια. Ωραία. Και θα το αγαπήσει ο κόσμος και να το στηρίξει. Λοιπόν, ξεκινάμε το Σάββατο, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 6 και 4. Mm-hmm. Ξεκινάμε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γεωπάρκο, και αμέσως μετά, αυτό θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα, και αμέσως μετά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ, το οποίο πρέπει, πιστεύω, να έρθει όλος ο κόσμος. Όλοι, ναι. Όχι, δεν απευθύνεται μόνο σε αθλητές, αλλά απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο, στο οποίο μπορεί να του συμβεί οτιδήποτε στο δρόμο, ακόμα και στο σπίτι, παντού σε όλους τους χώρους, στον χώρο εργασίας, να μας πούνε τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών. Μάλιστα. Όταν βλέπεις κάποιον συνάνθρωπό σου, παθαίνει μια κρίση επιληψίας, πέφτει κάτω στον δρόμο. Τι πρέπει να κάνουμε, να το δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Αυτό θα διαρκέσει περίπου από τις 7 παρατέταρτο που θα ξεκινήσει μέχρι τις 8 και κάτι, κάπου εκεί, γύρω στις 8 να πούμε. Λοιπόν, θα τελειώσουμε εκεί, 8 η ώρα, μετά θα κατέβουμε κάτω στην πλατεία Δημαρχείου, στο Ρολόι, όπου θα έχουμε για πρώτη φορά πάλι φέτος το Pasta Party, προσφορά σε όλους τους αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα και θα έχουν έρθει από την προηγούμενη μέρα του Σάββατο, και σε όσους συνοδούς θέλουν να είναι εκεί, θα υπάρχει για αυτούς, ημέρημνα, να κεραστούν όλοι τα μακαρονάκια, τα πολύ ωραία, από τα μανιτεροπροϊόντα του Φώτη, του Παρασκευαίδη. Θα τους κεράσουμε και ένα κρασάκι για το εκβάλλος όρισμα, λίγο μουσικούλα, και έτσι θα κλείσει πολύ ωραία η βραδιά. Θα ξεκινήσει έτσι με πάρτι και την άλλη μέρα θα συνεχίσουμε τους αγώνες. Μην βγείτε πολύ για να μπορείς να τρέξει την άλλη μέρα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και πάμε τώρα την άλλη μέρα, από τις 8 η ώρα το πρωί εδώ σε αυτό το χώρο, κάτω από το θεατράκι, θα ξεκινήσει, θα ανοίξει η γραμματεία μας, θα έρχονται οι αθλητές να πάρουν τα νούμερα. 10 η ώρα ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας των 21 χιλιόμετρων. 10:30 ξεκινάει ο αγώνας των 11 χιλιόμετρων. Μετά θα ακολουθήσει
11:15 θα ξεκινήσουν τα παιδάκια των εφήβων που θα τρέξουν τα 6 χιλιόμετρα. Γυμνάσιο Λύκειο είναι εκεί, νομίζω. Του Λυκείου. Θα ακολουθήσει αμέσως ο περίπατος των ενηλίκων. Πάρα πολύ ωραία κομμάτια, μέσα στα μονοπάτια που δεν τα ξέρουμε ακόμα και οι Γερμενιώτες και τα συντηρούν αυτοί που τα αγαπάνε, κυρίως εμείς και άλλοι σύλλογοι όπως ο ΜΟΓΟ, ο Ποδηλατικός Σύλλογος και καθαρίζουν και άνθρωποι που αγαπούν τη φύση και τα δάση, έτσι δεν είναι. Ωραία. Θα ξεκινήσει 11:50 περίπου ο περίπατος, 11 η ώρα θα ξεκινήσουν οι αγώνες των 1000 μέτρων για τα παιδάκια γυμνασίου και δημοτικού. Α, Β, Γ δημοτικού. Ένα χιλιόμετρο πηγαίνουν τα παιδάκια. Ναι. Αυτά είναι το πρόγραμμα των αγών. Είπαμε πιο πριν θα έχουμε, θα πάρουν τα νούμερά τους. Θα έχει ένα πανηγύρι εδώ πέρα, θα είναι η χορηγή μας. Θα έχουμε πάλι, θα κερνέται ο κόσμος με τσάι, με μανιταροπροϊόντα, το Φώτιο Παρασκευαίδη που είπαμε. Σούπες, διαθετές, το γλυκό βασίλειο, το γλυκάκι. Οπότε κάτι θα τσιμπήσουμε πάλι την άλλη μέρα. Το γλυκάκι, το λουκουμάκι, το χαλβά. Οι αθλητές όλοι θα παίρνουν τη σακούλα αποκατάστασης, το δώρο, το μπουζάκι, το πάρα πολύ ωραίο δώρο. Θα δοθεί σε όλους τους αθλητές, στους θελοντές, σε όλους. Και μετά, συγγνώμη να το ξεχάσω, και μετά αφού τελειώσουν όλοι οι αγώνες, θα γίνει σε αυτό το χώρο του θεάτρου οι απονομές των αθλητών. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, πώς περίπου αθλητές περιμένετε φέτος που θα τρέξουν στους αγώνες την Κυριακή, γνωρίζετε? Αν θέλει να μας πει ο αντιπρόεδρος, ο κ. Δημήτρης. Καλησπέρα και από μένα. Καλή επιτυχία. Στην ουσία προσπαθούμε κάθε χρόνο να θυμίσουμε τον κόσμο, να βγει λίγο από την καθημερινότητα, να αφιερώσει χρόνο για τον εαυτό του, έρχοντας στο Άλσο Θεοδωρίδη. Είναι δίπλα στην πόλη μας, 1,5 χιλιόμετρα. Μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη μας. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη πόλη που να έχει τόσο κοντά δάσος. Είναι εκπληκτικό αυτό, δηλαδή, μέσα στην πόλη να έχει ένα τέτοιο δάσος. Και περιμένουμε κόσμο. Σαφώς, οι πιο πολλοί θα είναι εκτός του νομού μας. Περιμένουμε γύρω στα 250 άτομα. Μεγάλη και μεγάλη. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός. Παρόλο αυτά που συμβαίνουν καθημερινά έτσι, με τον COVID και όλα αυτά. Για τους μεγάλους αγώνες με το περιπατητικό και το... Ναι, συνολικά θα περάσουμε 400 συμμετοχές. Ακριβώς. Πέρυσι ήταν ο αγώνας που έδωσε όθηση πάρα πολύ μεγάλη στον κόσμο. Ήρθαν πάρα πολλοί, είδαν το μέρος, έχουν εντυπωσιαστήκανε με την εναλλαγή του τοπίου. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά μέσα στα μονοπάτια, με καθαρισμό, με σήμανση. Όλα αυτά αποσκοπούν έτσι ώστε όποιος έρχεται να μπορεί μέσα να μπει στη διαδρομή, να την ακολουθήσει και να κάνει μια κυκλική διαδρομή για να καταλάβει που βρίσκεται και να μην χάνεται. Mm-hmm. Και να το αγαπήσει με την έννοια ότι κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό. Αυτός ο αθλητισμός. Αυτό που λέμε δρομή υγείας. Να περπατήσει, να τρέξει, να δεχθεί, να πάρει το παιδάκι, να έρθει με το ποδήλατο. Να απολαύσει τη φύση. Και λίγο, να το πούμε λίγο, να ξεκουλήσει από το κέντρο. Από το κέντρο και από το κινητό θα μιλάω. Ακριβώς. Και από τον υπολογιστή, συμφωνείτε. Και να κάνει πράγματα έτσι που τον ευχαριστεί και ανοίγει το μυαλό. Η εποχή μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο. Την αλλαγή χρωμάτων είναι ό,τι πρέπει για τον κόσμο. Ο καιρός είναι ιδανικός, καλές θερμοκρασίες. Επίσης, το έδαφος βοηθάει πάρα πολύ το δρομέα και τον περιπατητή. Δηλαδή, δεν έχουμε εναλλαγές δύσκολες έτσι ώστε να δυσκολέψει τον κόσμο. Μπορεί είναι για όλους. Ένας που δεν είναι τόσο πολύ γυμνασμένος, να περπατήσει ακριβώς, και να κάνει τον περιπατό του, να τρέξει τον αγώνα. Είναι εύκολες. Είναι εύκολες διαδρομές, είναι μέσα στο δάσος και σε χωματόδρομο. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ η μορφολογία του εδάφους. Θα υπάρχει πολύ καλή σύμβαση, θελοντές σε όλα τα σημεία για να μην χαθεί κάποιος. Γιατρός αγώνα, το ΕΚΑΒ, διασώστες, ναι. Όλη ουσία, στην ουσία, πέρα από τον κόσμο που θέλουμε να φέρουμε, θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα του θελοντισμού. Παιδιά, βγείτε στο δάσος. Καθαρίστε το δάσος, βοηθήστε, μαζέψτε το σκουπιδάκι. Τώρα πάμε εδώ που λέτε για το καθαρισμό. Βλέπω, κάνουμε τώρα τη συνέντευξη και ήθελα να πω, βλέπω την κατάσταση, γιατί πριν ξεκινήσουμε είχαμε μια συζήτηση εδώ με τους κύριους, οι οποίοι όντως κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και στηρίζουν και προστατεύουν το δάσος, θα πω εγώ εδώ, και τα μονοπάτια, γιατί έχω δει πόσο πολύ τρέξατε και τι κάνατε από τα δελτία που μας στέλνατε και γενικώς από αυτά που γράφατε. Βλέπω εδώ στο Καστράκι, στο θέατρο θα πω,
Μία εικόνα που θα το πω τώρα στον αέρα, ναι, μία που μας ντροπιάζει. Εγώ θα πω ντροπιαστική, όχι απογοητευτική. Ήρθανε χθες, καθαρίσανε το θέατρο, θελοντές, ναι, και σήμερα το πρωί ξανά και σήμερα. Και δυστυχώς, αν γυρίσεις λίγο μέρη την κάμερα που θέλω να το κάνεις, θα δείτε ότι η εικόνα που έχει το απόγευμα σε σχέση με το πρωί είναι άθλια, ντροπιαστική. Ήρθε ένα σχολείο εκδρομή και δυστυχώς... Όχι μόνο το σχολείο, θα πούμε. Ναι, γενικά. Ναι. Αλλά εγώ θα πω για τα σχολεία, γιατί στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία. Θα το πω λίγο έτσι στον αέρα. Πονάει πιο πολύ. Για να το ακούμε και εμείς που είμαστε γονείς, να τα ακούν και εκπαιδευτικοί, να τα ακούν και τα παιδιά μας, όποιος μας δει από τα παιδιά, γιατί είναι μικρά. Αμή τι άλλο, πρέπει να έχουμε λίγο φιλότιμο, εγώ φιλότιμο θα πω, και το σκουπιδάκι μας να μαζεύουμε όταν τελειώνει. Δεν είναι δυνατόν παραμονή των αγώνων να έρθει το σχολείο, δεν ξέρω, ή ο κάθε ένας πολίτης και να αφήσει το πατατάκι του, το νεράκι του, το σακουλάκι του και να το πετάξει έτσι. Δεν ξέρω πώς πρέπει να φερθούμε όλοι. Εγώ θα πω πρώτα σαν γονιός, οι γονείς πρώτα πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας, μετά οι εκπαιδευτικοί οπωσδήποτε και μετά ο καθένας μόνος του, σαν άνθρωπος με μυαλό και πώς να πω, με παιδεία, θα πρέπει να μαζεύει αυτό που πετάει και να το πετάει στους κάδους, γιατί υπάρχουν κάδοι εδώ, και να κρατάει το χώρο του καθαρό. Έτσι δεν είναι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Ναι, είναι κρίμα. Και είμαστε εν ώψη των αγώνων, δηλαδή κάνουμε μια τόσο σημαντική προσπάθεια. Θα έρθει τόσος κόσμος. Θα έρθουν εδώ, θα καθίσουν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι. Πότε να ξανατρέξουμε να τα μαζέψουμε του και από την αρχή. Είναι έτσι. Ναι. Έχετε άλλα πράγματα να κάνετε. Πιο σημαντικά. Να σας πω. Οπότε πρέπει όλοι να έχουμε λίγο την ευθύνη του να καθαρίζουμε και να μαζεύουμε αυτά που πετάμε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Σε παρένθεση όλων αυτών που είπατε και το λέω έτσι με πολύ. Πώς να πω, με πολύ αγάπη θα πω εγώ, για να τα μαζεύουμε την επόμενη φορά. Σωστά, κύριε Τραπέζα. Να συμπληρώσω έτσι πολύ σύντομα. Να πείτε και εσείς, συγγνώμη, σας εννοείτε. Ότι 8 η ώρα το πρωί ήταν μια τέτοια κατάσταση που βλέπουμε τώρα. Σκουπίδια παντού πεταμένα. 9 η ώρα που ήρθα εγώ, καθάριζε. Ανταποκρίθηκε ο αντιδήμαρχος που μιλήσαμε, ο κύριος Σιάκας, καθαρισμού. Έστειλε προσωπικό, καθαρίζαν εδώ. 9 η ώρα ήταν όλα πεντακάθαρα. Και, δύο και δυστυχώς. 11, 12 η ώρα και τώρα το απόγευμα βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό και πρέπει να το προβάλλουμε. Ας τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν, ας τα ακούσουμε όλοι μας και ας μορφωθούμε λίγο. Ναι, πάντων, ναι, αυτό, έτσι. Εγώ θα ήθελα λίγο να μου πείτε, αν γενικώς έχετε βοήθεια από φορείς εδώ των Βρεβενών για τόσο μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή, σας βοηθάει ο Δήμος, η Περιφέρεια, γενικώς οι φορείς εδώ πέρα, οι βουλευτές έχουν συμβάλλουν σε όλη αυτή τη δράση. Με όποιο σκοπό μπορούν να κάνουν, όποιος κύριος θέλει να σε απαντήσει. Λοιπόν, ναι, ξεκινήσαμε... Εκτός από τους εθελοντές. Ναι. Οι εθελοντές βοηθάνε. Ο αγώνας, θα πούμε, ότι είναι η πρωτοβουλία, η διοργάνωση Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων και Περιπατητών Γρεβενών, ο σύλλογός μας. Και κάθε χρόνο βρίσκουμε συμπαραστάτες, συνέργειες μας. Και όσο βλέπει ο κόσμος και οι φορείς ότι ο αγώνας δραιώνεται, προχωράει, τόσο έρχονται πιο πολύ κοντά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τους χρειαζόμαστε όλους. Εδώ, να πω ότι και εθελοντές περισσότεροι είναι φέτος και θέλουμε κι άλλους. Όποιος θέλει από τους εθελοντές να προσφέρει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να είναι σαφώς. Εμείς θα βγάλουμε και ένα σχετικό δελτίο. Να ξέρετε, προλαβαίνετε κάποιοι οι οποίοι θέλετε να βοηθήσετε το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Γρεβενών. Όποιος θέλει να συμβάλλει και να βοηθήσει, σαν εθελοντής, ναι, μπορούμε να θα δώσουμε μετά στο τέλος τα τηλέφωνα και, και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου για να μπορέσετε να έρθετε σε επαφή και μέχρι τελευταία στιγμή είναι δεκτή η βοήθειά σας. Έτσι δεν είναι, δηλαδή μπορεί και κάποιος αύριο να σπάει κάτι να βοηθήσει. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάνει διάφορες δράσεις, πάντα σε συνεργασία ή με Δήμο, Περιφέρεια, όσον αφορά την καθαριότητα, οτιδήποτε έχει σχέση με τον αθλητισμό. Οπότε μπορούν να γίνουν μέρη του συλλόγου, πέρα από τον περίπατο και το δρομικό κομμάτι, να συμμετέχει και σε άλλες εκδηλώσεις που κάνουν. Ωραία. Δεν είναι... Τώρα που είπατε μέλη. Κάποιος που θέλει να γίνει μέλος. Συγγνώμη. Όχι, όχι, πέστε. Για να μην το παραλείψουμε, επειδή είπατε για φορείς και αυτό πριν, να πω ότι φέτος και πέρυσι κυρίως, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως πέρυσι και φέτος, ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν πιο ενεργό ρόλο. Μπαίνουν σαν συνδιοργανωτές στον αγώνα μας. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό, γιατί έχουμε μεγάλη στήριξη, όπως έχουμε και περισσότερη στήριξη από άλλους φορείς, συλλόγους. Και από ιδιώτες, συλλόγους πολλούς, ιδιώτες, τους χορηγούς μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό, ναι. Και
τους εθελοντές φυσικά. Ωραία, και κάθε χρόνο και καλύτερα. Εγώ ήθελα να πω πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος του Συλλόγου Δρομέων, αν υπάρχει κάποια συνδρομή ή από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να συμμετάσχει στις δράσεις που κάνετε. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα παιδί 10 χρονών. Μπορεί να έρθει να γραφεί και να ξεκινήσει μέσα σε κάποιες δράσεις ή σε αγώνες ή εδώ μέσα στο Καστράκι, ή μέσα στο Άλσος Θεοδωρίδη, ποιες δράσεις κάνετε να συμμετέχει. Ή από κάποια ηλικία και πέρα πρέπει να είναι κάποιος για να εγγραφεί. Πρέπει να υπάρχει ένα ιστορικό ιατρικό να είναι υγιής για να έρθει. Πώς ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μέλος. Τώρα ένα ανήλικος μικρό παιδί, οπωσδήποτε πρέπει να έχει και τον κύριο μόνο του για να συμμετέχει. Αλλά μπορεί και ένα δράσεις. Παιδί να ξεκινήσει. Ναι. Ο καθένας που συμμετέχει παίρνει και την ατομική ευθύνη. Mm-hmm. Πρέπει, το έχουμε μέσα στους κανόνες μας, ότι πρέπει να εξετάζεται από τους γιατρούς, να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, να είναι υγιής. Αλλά έχει ο καθένας την ευθύνη μόνος του. Mm-hmm. Και πληρώνει κάποια συνδρομή για να συμμετάσχει σε αυτό. Η συνδρομή είναι πολύ μικρή που έχουμε. Είναι 5 ευρώ η εγγραφή στο σύλλογο και 5 ευρώ είναι η ετήσια συνδρομή. 5-10 ευρώ. Είναι 10 ευρώ το χρόνο. Στην πλατεία. Ακριβώς. Είναι πολύ μικρή η συνδρομή. Ωραία, για οπότε μπορούμε όλοι να συμμετάσχουμε. Για να αισθανόμαστε έτσι αυτή τη χαρά, την οικογένεια που έχουμε εμείς, να συμμετέχει στην πλατεία. Και πόσα μέλη αριθμεί τώρα ο σύλλογος σας? Ο σύλλογος μας κοντεύει τώρα τα 100 μέλη. 100. Ξεκινήσαμε το 2000. Ξεκινήσαμε να πούμε τώρα που το θέτησε το 2014, 20 μέλη περίπου. Και τώρα φτάσαμε περίπου 100 και είναι αυξητική η πορεία. Ωραία. Ναι, ωραία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη και τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Τραπέζα και τον κύριο Ζαμψαλή. Θέλουμε να σας καλέσουμε να κάνουμε ένα κάλεσμα επίσημο και σήμερα παραμονή στην ουσία των εκδηλώσεων, γιατί αύριο ξεκινάμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πούμε ότι σας περιμένουμε όλους και όσοι θελοντές θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, έστω και την τελευταία ημέρα, εμείς είμαστε εδώ για να το δηλώσετε. Και κάτι άλλο, αν έρθει κάποιος και συμμετοχή πρέπει να δηλώσει, δηλαδή μπορεί κάποιος να έρθει την Κυριακή το πρωί και να δηλώσει συμμετοχή για να τρέξει? Γιατί είχατε βγάλει μια ημερομηνία η οποία έλεγε μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία να έχετε δηλώσει συμμετοχή. Αν έρθει τελευταία στιγμή κάποιος μπορεί, ή ίσχυε αυτό που είπατε? Είχαμε βγάλει η Μαρία μια ημερομηνία λήξης εγγραφών την Τρίτη. Ναι. Για οργανωτικά θέματα ήταν απαραίτητο αυτό να γίνει για να υπάρχουν όλες τις προετοιμασίες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις οι οποίες διατίθονται. Μέχρι τελευταίας μπορεί να έρθει να γραφτεί. Μπορεί να επικοινωνήσουν όποιος θέλει τηλεφωνικά μαζί μας για να το δρομολογήσουμε, να μπορεί να συμμετέχει. Ωραία. Εμείς μπορούμε να δούμε. Ναι, πέστε. Και θα πω και κάτι άλλο. Ό,τι θέλει. Ρώτησε πριν. Οι αγώνες ξεκίνησαν το 2014. Αυτοί οι αγώνες που λέμε τώρα, με τα 5 χιλιόμετρα και τα 10 και το παιδικό, σε πιο μικρή κλίμακα. Και πέρυσι, από πέρυσι άλλαξε ονομασία, είναι η Καστράκη Τρέιλ, μέχρι πέρυσι ήταν αθλητικό απόγευμα στο Καστράκη. Άλλαξε ονομασία, προσθέσαμε και τη μεγάλη διαδρομή των 21 χιλιόμετρων, 22 φέτος, και υπήρχε... Γενικά υπάρχει εξέλιξη. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε, όπως προείπα, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να χιλιάσουν τα μέλη τους. Όσοι πιστοί προσέλθετε, το Σάββατο και την Κυριακή. Το μήνυμα που συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε και τρέχουμε. Γιατί τρέχουμε στην ουσία. Περπατάμε, τρέχουμε και γυμνάζομαστε. Βοηθάμε την περιοχή μας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.